τι ήθελα και τους είπα να έρθουν όλους. Παναγιά μου, κάνε να μην έρθουν ποτέ αύριο στο δείπνο. Κάνε αυτό, βάλε εκείνο, πάρε παπάγια, πάρε τροπικά φρούτα, κόψε μάγκο. Ποιος θα καθαρίσει όλα αυτά τώρα? Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Salad vs by Φρεσκούλης. Εγώ είμαι ο Ευθύμης και τώρα μπορεί να με βλέπετε χαλαρό και να τρώω τη σαλάτα μου και την κουζίνα μου να τη βλέπετε πεντακάθαρη, αλλά προχθές δεν γινόταν τίποτα τέτοιο, θέλω να με πιστέψετε. Γι' αυτό γινόταν ο κακός χαμός. Είχα μία φαϊνή ιδέα που τη μετάνιωσα πραγματικά, να καλέσω 11 διαφορετικά άτομα για βράδινο στο σπίτι μου και πραγματικά δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ όλο αυτό. Με βοήθησε όμως η πολύ καλή μου φίλη, η Ζαρατούστρα, η οποία ρυθμίζει τις γωνίες των αστεριών και εγώ ρυθμίζω τις γωνίες των χωραφιών και κάπως έτσι χωράφι και άστρα συνδυάστηκαν και έγινε ένα φανταστικό έτσι match, το οποίο θα το δείτε ευθύς αμέσως. Τι ήθελα τεταρτιάτικα βράδυ, τι ήθελα και τους είπα να έρθουν όλους και τώρα δεν μπορώ να το πάρω και πίσω γιατί έχουν κανονίσει όλοι. Πρέπει να βρω μια λύση, κάποιος να με βοηθήσει γιατί δεν ξέρω τι να τους φτιάξω. Ποιο να πάρω τηλέφωνο, ποιο να πάρω. Να πάρω τη Ζαρατούστρα. Πάντα με βοηθάει στα εύκολα και στα δύσκολα, στα πιο σημαντικά. Μπορεί να έχει καμιά λύση ωραία. Να κάνω δείπνο ανάλογα με το ζώδιο του καθενός. Ορίστε, το βρήκα. Λοιπόν, πάω να την πάρω. Ναι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ναι. Ζαρ! Ευθύμη μου! Πού είσαι, τι κάνεις? Πού να με το γράφω προβλέψεις. Γράφεις προβλέψεις, καλά κάνεις. Λοιπόν, εγώ κάνω βλακίες όπως πάντα, γιατί με ξέρεις τώρα. Το λιονταρίσιο μου. Έτσι, το λιονταρίσιο μου το περαμέντο λέει κατευθείαν ναι. Και μετά, επειδή έχω και ένα ζυγό, τα μετανιώνω όλα. Έχω καλέσει για αύριο το βράδυ 12 διαφορετικά άτομα, 12 διαφορετικούς φίλους και δεν ξέρω πραγματικά τι να κάτσω να τους φτιάξω. Είμαι τώρα στην κουζίνα, προσπαθώ να βάλω εδώ πέρα καμιά ιδέα. Έχω κάνει ένα χάλια όλα, αλήθεια, και νομίζω ότι μόνο εσύ θα μπορείς να με βοηθήσεις για να παίξουμε τι. Αναλόγως με το ζώδιο, τι να φτιάξουμε. Τέλειο, εύκολο. Καταρχάς, βγάλε το ζυγό από μέσα σου, είναι αποφάσιστος. Θα αποφασίσουμε τώρα μαζί ακριβώς τι θα μαγειρεύσει για τον καθένα. Άντε, ωραία. Πρώτον, υπάρχει, εγώ όταν βρίσκομαι σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν μπορώ να αποφασίσω τι θα μαγειρέψω, για ποιον θα μαγειρέψω, τι θα μαγειρέψω, πηγαίνω σε ένα υπέροχο site, το WeLoveSalad.gr του Φρεσκούλη. Εκεί θα βρεις διάφορες κατηγορίες που έχει για low carbs, για ζώδια τα οποία μπορεί να είναι του νερού, seafood, για healthy αμαρτία, για festive, λίγο κάτι πιο εορταστικό, ξέρεις, λέω το εσύ. Για superfood βλέπε κρυός, για detox βλέπε παρθένος, έχει πάρα πολλές κατηγορίες. Έχεις λοιπόν και εμένα εδώ, οπότε είναι άχαστο αυτό. Τέλεια, γιατί λοιπόν. Να μην βρούμε το κατάλληλο φαγητό για το κάθε ζώδιο και την κατάλληλη σαλάτα για το κάθε ζώδιο και να μην μείνουν ικανοποιημένοι. Πώς γίνεται κάθε φορά όταν σε παίρνουν τηλέφωνο να μην ηρεμείς, πραγματικά. Έχω οροσκόπη εγώ καιρό γι' αυτό. Οροσκόπη εγώ καιρό. Πες μου λοιπόν πώς να ξεκινήσω με τον κρυό, ο οποίος είναι και από τους πρώτους πάντα που έρχεται και θέλω λίγο κάπως έτσι να τον φτιάξω λίγο την ημέρα, το βράδυ, λίγο το δείπνο. Μια φορά μαράζει το έχω να ξεκινήσουμε από κάπου από τον νυχθή, αλλά τέλος πάντων πάμε να μιλήσουμε για τον κρυό. Λοιπόν, ο κρυός, σίγουρα, ποιος είναι ο πολιτής σου είναι ο κρυός? Ο κρυός είναι τώρα ο φίλος της κολλητής μου, ένα καινούριο γκομενάκι που έρχεται. Θα πηγαίνει συχνά πυκνά γυμναστήριο, έτσι θα είναι λίγο να προσέχει διατροφή, θα είναι λίγο υπερκινητικός. Τατουάζ, έχει ένα μανίκι από εδώ μέχρι κάτω, κατεβαίνει. Πολύ κρυός. Λοιπόν, ό,τι βλέπεις λοιπόν στο site WeLoveSalad.gr, το οποίο έχει μέσα πρωτεΐνη, θα πας εκεί πέρα. Ναι. Το οποίο είναι κατάλληλο το high protein για τον κρυό. Κοτοπουλάκι δηλαδή ή κάτι τέτοιο σε κρέας να παίξουμε safe. Ακριβώς και σε μπέργκερ μπορείς. Υπάρχουν και τέτοιες ωραίες συνταγές. Μπέργκερ σε φύλλα γαλλική σαλάτα για παράδειγμα. Και ο κρυός γενικότερα, πέρα από την πρωτεΐνη που το θέλει για να κρατιέται fit, για να είναι με γράμμωση, με γυμναστήριο, ο κρυός κάνει και τόσα πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα που θέλει κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο. Οπότε τον τακτοποιούμε αυτόν. Τέλεια, μια χαρά.
Ωραίο μου. Και εύκολο νομίζω είναι. Με τον Ταύρο τι θα κάνω, που είναι ο καλοφαγάς της παρέας, ο γκουρμεδιάρης. Έχουμε πάει και έχουμε φάει με αυτόν. Εν τω μεταξύ, όταν κάνει και ο Ταύρος τραπέζια, θέλω να σου πω, ντρεπόμαστε όλοι να κυκλοφορήσουμε την επόμενη μέρα από τα φαγητά που μας βγάζει. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε κάτι καλό, Ζαρ. Καταρχάς, το Ταύρο κράτα του μία ωραία αγωνία στον καναπέ, για αρχή. Και μετά βάλει του κάτι το οποίο θέτει θα ευχαριστήσει τον Ουρανίσκο. Κάπου θα δεις μια συνταγή που λέει αλμυρά muffins με σπανάκι. Πώς φαίνεται αυτό. Ναι ρε παιδί μου, λες muffin τώρα στον Ταύρο, του λες και προσούτο και τύρι και νιώθει μια χαρά στον Ουρανίσκο. Στον ξεγελάς πάρα πολύ εύκολα. Και να σου πω, τα γεύματα εδώ είναι πάρα πολύ διαιτητικά. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί οι Ταύροι τώρα δεν θυμίζονται ότι είναι υπερκινητική. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν θυμίζονται τώρα ότι κάνουν γυμναστήρια κτλ. Οπότε θέλουμε χαμηλούς υδατάνθρακες. Επόμενη γραμμούλα, νομίζω έχουμε το δίδυμο που, αν με ρωτάς εμένα, αλήθεια δεν πρόκειται να τον καλούσα το συγκεκριμένο δίδυμο ειδικά. Αλλά είναι πλάσο, αν και δεν ήθελα τώρα να γίνει μακελιό, γιατί δεν του συμπαθώ καθόλου. Δεν ξέρω βέβαια. Ταυτόχρονα, εσύ θα μου απαντήσεις, πώς γίνεται να μην συμπαθώ ένα ζώδιο και οι δύο καλύτερες μου φίλες να είναι διδυμήνες. Έχει να κάνει με το χάρτη αυτό, πώς κομποζάρει ο χάρτης, είδες, γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε γενικά έτσι, ότι αντιπαθούμε κάποια ζώδια. Υπάρχουν και δίδυμοι πολύ χαριτωμένοι. Και που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα βέβαια. Θα μπορούσε. Wanna be, θα έρθουν στη ζωή μας κάπως. Όσο ζούμε ελπίζουμε και όσο ζούμε περιμένουμε καλούς δίδυμους στη ζωή μας. Πάντως, γενικά οι δίδυμοι είναι σαν μικρά παιδιά. Δηλαδή, εδώ μια κατηγορία kids friendly θα του πήγαινε πάρα πολύ ωραία του δίδυμου, αλλά και ένα μικρό μυστικό. Για πες. Βάλε λίγο βαλεριάνα παραπάνω στους δίδυμους. Ξέρεις γιατί, κινούνται με μεγαλύτερη νευρικότητα. Το έχεις παρατηρήσει. Θα τους ηρεμήσει αυτό, λες, Λίγο βαλεριάνα στα κρυφά, τα μουλοχτά, βάλε λίγο, βοηθάει. Πειράζει να βάλουμε λίγη παραπάνω, μπας και τους πάρει ο ύπνος στον καναπέ και τους γλιτώσουμε λίγο από το τραπέζι, πιστεύει. Να τους παραχαλαρώσουμε δηλαδή. Μην το παρακάνεις και τους φιλοξενείς το βράδυ σπίτι. Άδεσμα, λίγο βαλεριάνα βάλε. Επόμενο ζωδιάκι, φαντάζομαι έχεις καρκίνο. Γυναίκα είναι ή άντρας καρκίνος. Γυναίκα. Ωραία. Το λαχανόριζο λοιπόν πολλά πιο ωραία. Άμα είναι γυναίκα, ξέρει ότι θέλει μαγειρική. Άκουσε με λίγο. Αν ο καρκίνος είναι αυτός που είναι πάντα κακομούτσουνος, λίγο στεναχωρημένος, λίγο ευσυγκίνητος. Αν βγάλω και σπανακόριζο, θα μας πιάσουν όλους τα κλάματα στο τραπέζι. Είπαμε, δεν τους θέλω, αλλά. Λίγο, να σου πω κάτι. Εσένα θα σε πιάσει που σε λέοντας και θέλεις να έχεις μια ποικιλία. Θέλεις κάτι έξτρα. Ναι. Κάτι βασιλικό. Τον καρκίνο δεν θα το πιάσει, θα χαρεί κιόλας. Με το λαχανόριζο. Με το λαχανόριζο, μην υποτιμάς ποτέ έναν καρκίνο και ένα λαχανόριζο. Γιατί ο καρκίνος θέλει ποιότητα. Θέλει και μια ποσότητα, αλλά θέλει σπιτικό, μαμαδίσιο φαγητό. Επίσης, θα σου πω και κάτι άλλο. Είναι καλό οι καρκίνοι να τρώνε βραστά λαχανικά, γιατί έχουν ευαισθησία στο στομάχι και στην πέψη. Άρα το λαχανόριζο είναι αυτό που του χρειάζεται. Άχαστο, θα το δεις αυτό για τον καρκίνο. Πρώτη φορά θα σερβίρω σε κάποιον λαχανόριζο και θα χαρεί. Νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό στην παγκόσμια ιστορία έτσι, της κουζίνας. Τώρα για τα λιοντάρια, εντάξει, τώρα πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ, ξέρεις τώρα. Τα καλύτερα ζώδια, δεν υπάρχουν άλλα. Κοίτα, είστε μια υπερπαραγωγή από μόνοι σας, ναι. Τα λιοντάρια. Οπότε θέλετε και υπερπαραγωγή φαγητό. Και κατά βάση, το μεγάλο fun fact για το λέοντα, που λίγοι το γνωρίζουν, είναι ότι θέλουν οτιδήποτε μυρίζει ωραία. Okay. Από ερωτική έλξη μέχρι σαλάτα μπορεί να συμβεί. Έχουμε θέμα με τις μυρωδιές, ισχύει αυτό που λες. Και πάντα διαλέγετε ωραία αρώματα. Οπότε. Θέλουμε κάτι που να έχει μέσα μυρωδικά. Άνηθο, ας πούμε, τώρα φερρυπίν που κρατώ στα χέρια μου. Τι άνηθο, αγάπη μου, τώρα βάλει κάτι πιο έξτρα, κάτι πιο elegant. Βάλει λίγο δυόσμο, λίγο ρίγανη. Έχει μέσα σαλάτες φρεσκούλη. Θέλεις κάτι, ένα πιάτο, να σε ιντριγκάρει, να σε σέρνει από τη μύτη, δε θες. Θέλω, όντως, θέλω. Μιλάμε ακόμα για σαλάτες, έτσι είμαστε σίγουροι για αυτό. Έτσι λέω. Γιατί έτσι νομίζω λέω. Ότι περιγράφεις τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Βάλ το διπλής ανάγνωσης. Οκ, λοιπόν. Τώρα, για τον Παρθένο, τι να κάνω εκτός από τη γενική που έχω κάνει ήδη και περιμένω και αύριο να ξαναγίνει. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
τις γωνίες κοίτα του σπιτιού, γιατί θα έρθει ο Παρθένος να τσεκάρει. Καλά, είναι κονισμένες. Εν τω μεταξύ, πες μου λίγο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα με τους Παρθένους. Γιατί. Δεν ξέρω, μωρέ, εγώ τους αγαπώ τους Παρθένους, αλήθεια. Είναι τόσο παρεξηγημένοι, αλλά. Ναι. Τους αγαπώ. Τους αγαπάς μέχρι να έρθουν σπίτι σου. Γιατί άμα θα έρθουν σπίτι σου και αρχίζουν και λένε πώς είναι έτσι, τι κάνεις, τι αυτό, τι αλλιώτικα. Γιατί και τέλειο να είναι το σπίτι σου, θα βρουν κάτι αυτοί να κάνουν. Θα σου πω μετά. Κοίταξε να δεις. Εγώ παραλίγο να παντρευτώ Παρθένο, μην τα λες εμένα αυτά. Ο Παρθένος λοιπόν είναι πάρα πολύ απλός. Μόλις μπει στα κουμπιά του, είναι όλα καλά. Εδώ λοιπόν τι κουμπί έχει ο Παρθένος. Καταρχάς με το κουμπί ο Παρθένος μέσα θα του ξεκαθαρίσεις ότι ό,τι φάει είναι πεντακάθαρο. Γιατί οι σαλάτες Φρεσκούλης είναι πλημμένες τρεις φορές. Να τον προλάβεις πριν σε ρωτήσει, έτσι, να τον ευνηδιάσεις. Θα τον ευνηδιάσω, αλλά και πάλι νομίζω ότι θα τις ξαναπλύνει αυτός και τέταρτη και πέμπτη και έκτη φορά, γιατί δεν ηρεμεί αλλιώς. Εντάξει, Παρθένος είναι αυτός, δεν πειράζει, χαλαλή. Ωραία. Πες του όμως τώρα ότι έχεις μια ωραία σαλάτα, ας πούμε, που είναι φθινοπορεινή, έτσι, γι' αυτό. Να φάει κάτι με κατσική σιωτήρι, με παντζάρι. Πώς σου φαίνονται τα παντζάρια? Ωραίο μου φαίνεται το παντζάρι, με βάζει να πάω να ψωνίσω και παντζάρι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, έχει μια ρεδική σαλάτα μέσα, η οποία είναι φθινοπορεινή σαλάτα. Έτσι θυμίζει λίγο και τα γενέθλια του, του Παρθένου. Εντάξει. Μιας και βολέψαμε τον Παρθένο, πάμε λίγο να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Παναγιά μου, κάνε να μην έρθουν ποτέ αύριο στο δείπνο. Τα μετάνιωσα όλα, δεν τα εννοούσα. Δεν ήθελα να έρθουνε. Τι να κάνουμε. Με αυτό το ζυγάκι τι θα γίνει? Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι είστε λίγο αναποφάσιστοι, αλλά είστε όμορφοι. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Τι να κάνουμε. Αγαπάτε και η ομορφιά είναι κατάρα, ζάρ μου, να ξέρεις. Αυτό το λένε μόνο οι όμορφοι. Ένας ζυγός τώρα εδώ, έτσι με Αφροδίτη, κυβερνήτη, ναι. Θέλει κάτι εντυπωσιακό στο πιάτο, έτσι να υπάρχει μια αρμονία, μια κομψή εμφάνιση, ρε παιδάκι μου. Οπότε βρες και χρώματα εδώ να βάλεις ωραία. Σκέψου το λίγο σαν πίνακα ζωγραφικής. Α, θέλει την κουέρνικα στο πιάτο αυτό. Τι θέλει, τι θέλει, λίγο, πώς δεν τη θέλει, ναι, βεβαίως. Okay. Όχι να ζαλίζεις όμως με την κουέρνικα πολύ, θέλει και χρώματα. Βάλε λίγο φρούτα του δάσους, βάλε κάτι. Σε πήρα για καλό και το μπάτζετ ανεβαίνει. Φρούτα του δάσους, φρούτα εποχής, παντζάρια. Είμαστε over budget αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το κρατάμε καλά. Αν δεις μέσα τις συνταγές, νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα στον αμαρτωλό σκορπιό. Θα σου πω για τον αμαρτωλό σκορπιό, να μου πεις τη γνώμη σου. Έχω σκεφτεί. Έχω μέσα κάτι φράουλες και έχω και σαντιγί. Να τα μπερδέψω λίγο όλα αυτά και να του τα βγάλω, να τελειώνουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θέλει και τίποτα για να γίνει πρικαγιά. Μια σπίθα αυτός χρειάζεται. Βάλε να παίζει και το 9,5 εβδομάδες. Δεν θα ξαναδείς. Ο Σκορπιός ξέρει από αμαρτίες πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, λίγο να του δώσεις μέλι με καρύδι, καμιά σαλάτα να έχει τώρα αυτό, ή ανεβαίνει η λίμπη του στο Θεό. Όμως, ο Σκορπιός έχει το εξής πρόβλημα. Τρώει αρκετά συναισθηματικά. Οπότε, καλό είναι να του βάζεις μεγάλες ποσότητες. Για να ξεγελιέται λίγο η λεμαργία του, γιατί όταν λίγο είναι κάπως, έχει άγχος, έχει περνάει μια ψυχολογική περίοδο λίγο πεσμένη, εκεί το ρίχνει στο φαγητό με λίγο αυτοκαταστροφικό τρόπο κάποιες φορές. Οπότε βάλε, γέμισε το πιάτο. Στο τοξότη τι να βάλω που θα κάθεται και κοντά στον σκορπιό? Ο τοξότης είναι μια ταξιδιάρα ψυχή. Θέλει και μια ταξιδιάρα σαλάτα. Βάλει του υλικά τα οποία δεν τα ξέρει. Είναι εξωτικά. Του θυμίζουν κάτι, κάποια άλλη ήπειρο. Έχεις ιδέα από τοξότη? Έχεις γνωρίσει κάποιο τοξότη? Κοίτα, έχω γνωρίσει ένα τοξότη. Ξεκινήσαμε μια φορά για καφέ και βρεθήκαμε σε άλλη ήπειρο ξαφνικά. Δηλαδή, χωρίς να το καταλάβω. Μπουρνάζεις ή χέλεσαι? Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε, νομίζω καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί. Με το κουμπαράκι μου πες μου τι θα κάνω, τον εγώ καιρό τώρα, που τον συμπαθώ και πάρα πολύ, αλλά είναι ρε παιδί μου δυσκίνητος, κλασικούρα, από το πουκάμισο που φοράει μέχρι τη μουσική που θα ακούσει και να κάνω καμιά φακή. Όχι φακή, και εσύ τον υποτιμάς πολύ τον εγώ καιρό, είπαμε. Είναι την μπάλα χαμηλά ο εγώ καιρός, έλεγε και έτσι. Βάλ του όμως κάτι ελληνικό, κάτι που είναι της παράδοσης, κάτι με σπάραγε και φέτα, ας πούμε, ο εγώ καιρός. Είναι ένα ζώδιο που θέλει την απλότητα, ακόμα και στην απόλαυση. Είναι ένα ζώδιο που έχει κυβερνήσει τον χρόνο. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα και επίσης πρέπει να προσέχει πάρα πολύ κόκαλα, δόντια και θέλει ασβέστιο πολύ, έτσι. Τυρί, γιαούρτι κτλ. Κράτα τα αυτά. Αλλά εγώ ο καιρός είναι εύκολος. Κοίτα, σου είπα, είναι κλασικό. Θα του ζητήσουμε τις εξετάσεις του, να τις φέρει μαζί με στο δείπνο, να κάνουμε μια γενική για να δούμε τι του λείπει και να το συμπληρώσουμε στο φαγητό. Εντάξει, το έχω. Ελληνική κουζίνα, βάλε του και είσαι μια χαρά. Ο υδροχός τώρα τι γίνεται, με τον υδροχό τι γίνεται, που τον έχει πιάσει και τελευταία ένα sustainability και λίγο έτσι μια φάση κάπως τώρα, κάπως λίγο μας την έχει βγει. Οι υδροχόοι πάντα στη βγαίνουν γιατί είναι αυτοί που ξεχωρίζουν από όλους. Είναι λίγο κοσμάρα. Ο υδροχός έχει μια οικολογική συνείδηση, δεν έχει συνήθως.
δηλαδή. Σου λέει: δεν θέλω να πετάω τις τσίχλες κάτω, γιατί θα τις φάει κάποιο περιστέρι και θα πεθάνει. Πολύ υδροχώος. Εδώ λοιπόν, οι υδροχώοι στο φαγητό δεν θέλουν να πετάμε τίποτα. Το έχεις παρατηρήσει? Εντάξει, θα τον καλέσω τότε την επόμενη μέρα από το δείπνο, ότι δεν φάνε οι υπόλοιποι, να φάει εκείνη την ώρα. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό, αλλά μπορείς να του βάλεις τα σημερινά. Ό,τι έχει μείνει από το σημερινό σου φαγητό, βάλει το αύριο στον υδροχό ή πούλησέ το και λίγο έτσι. Υπάρχει μια σαλάτα η οποία λέγεται leftover super salad. Δες την αυτή και μετά πούλησέ του το ότι εγώ, φίλε, βοηθάω πάρα πολύ τη διάσωση του πλανήτη. Θα σου κάνει πατ-πατ, θα γίνεται τρελή φίλη. Θα με συμπαθήσει κιόλας, πιστεύω. Τι μας έμεινε, τα ψάρια. Θα μπορούσαν να συγκινηθούν με λίγο σαλατούρι που έχει μέσα. Μια ψαροσαλάτα με ψητό σαλάχι τώρα. Το λέω και μου τρέχει το σαλάκι. Τι σαλάχι, καλέ. Μην με τρελαίνεις τώρα και σαλάχι. Τα αδέρφια ψάρια στο φυσικό τους περιβάλλον, γιατί όχι, βάλεις και λίγο ουζάκι. Εκεί εύκολα θα ονειρευτούν μικρές κυκλάδες, και ένα τσιπουράκι και ένα χαρτάκι. Έρωτες. Και ένα χαρταϊτό. Και ένα τραγούδι. Θα σου γράψουν και ένα τραγούδι. Να σου πω, ωραία. Με βοήθησες, είναι ωραίο. Δεν μου έχεις πει ποιος θα καθαρίσει όλα αυτά τώρα. Ποιο να βάλω. Θα έρθεις εσύ. Γιατί και εγώ έτσι τα λέω από το σπίτι. Μια χαρά μπορώ. Κάνε αυτό, βάλε εκείνο. Πάρε παπάγια, πάρε τροπικά φρούτα. Κόψε μάγκο. Μένουμε μακριά. Τι να κάνω. Σου υπόσχομαι όμως ότι όταν βρεθούμε θα σε βοηθήσω άρτια στην κουζίνα. Πάλι καλά. Έχω σαλάτες φρεσκούλες εδώ, μπορώ να συνδυάσω τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που μου είπες, συνδυάζονται. Μα καλή, γι' αυτό σου τα πω όλα αυτά και μπες σε αυτό το site. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Πρέπει τώρα με κάποιο τρόπο να σε κλείσω, γιατί τα χέρια μου είναι χάλια. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ, σ' αγαπώ. Bye bye. Αυτό ήταν λοιπόν το 5ο επεισόδιο Salad Verse by Φρεσκούλης. Ο Φρεσκούλης είναι πάντα μαζί μας, στα εύκολα και στα δύσκολα, στα περίεργα και στα συνηθισμένα, στα συνήθιστα και στα πάρα πολύ κρυφά. Μείνετε συντονισμένοι για ένα νέο επεισόδιο. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, πρέπει να κάνετε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Like, subscribe και να αφήσετε ένα σχόλιο. Μην οργανώσετε κανένα δείπνο 12 ατόμων, πιστέψτε με, δεν βολεύει καθόλου. Και μέχρι την επόμενη φορά, stay fresh!